Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για πελάτες. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε ένα αρχείο και ένα συγκεκριμένο φύλλο που το λέμε Customer Balance και αυτό το φύλλο εργασίας έχει τρεις στήλες. Την επωνυμία του πελάτη, το υπόλοιπο του πελάτη και την ημερομηνία. Αυτά είναι κάποια δεδομένα που έχω εδώ και αν υποθέσουμε ότι έσβηνα κάποια από αυτά και θέλω να ενημερωθεί ξανά αυτό το φύλλο από ένα δεύτερο φύλλο εργασίας που το λέω το Emo Customers Data Source. Το ανοίγω και αυτό να το δείτε. Αυτό το φύλλο εργασίας, η πηγή δηλαδή των πληροφοριών, έχει 11 εγγραφές. Το κλείνω ξανά. Και πάμε στο φύλλο εργασίας που δουλεύουμε και αυτό έχει 8 γραμμές. Για να κάνουμε ενημέρωση λοιπόν αυτού του φύλλου εργασίας από την πηγή, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Ή θα πατήσουμε το Update Customer Balance και έρχονται οι επιπλέον γραμμές εδώ, ή μπορούμε να το κάνουμε και με έναν άλλο τρόπο που είναι λίγο καλύτερος. Σβήνουμε εδώ και πατάμε το Start Auto Update. Στην ουσία μας λέει εδώ ότι ξεκίνησε το Auto Update και αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε ένα λεπτό. Πατάμε το OK. Ανοίγουμε εδώ να δούμε λίγο και την ώρα. Βλέπουμε λοιπόν στο ότι ξεκίνησε 1.08 και 47. Στην ουσία στο 1.09 και 47 θα πρέπει να γίνει ενημέρωση αυτόματη από το αρχείο πηγή και να ενημερωθούν εδώ πληροφορίες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ γιατί στην περίπτωσή μας η πηγή είναι ένα άλλο αρχείο Excel. Βλέπετε που συμπληρώθηκε. Αλλά θα μπορούσε να είναι και μια βάση δεδομένων. Χρειαζόμαστε αυτή την ενημέρωση προκειμένου στη συνέχεια να κάνουμε διάφορες άλλες ενέργειες. Το κλείνουμε λοιπόν εδώ και εδώ έχουμε και τη δυνατότητα να σταματήσουμε αυτό το auto update για όσο χρόνο θέλουμε. Άρα βλέπουμε ότι το update σταμάτησε στις 1 και 09 και 54 δευτερόλεπτα και το τελευταίο update που είχαμε κάνει ήταν στις 1.09 και 48 δευτερόλεπτα. Να κάνουμε λοιπόν άλλη μία κίνηση να δούμε αν δουλεύει. Και σβήνουμε αυτές εδώ τις εγγραφές έτσι και πατάμε, βλέπετε, στο 1.10 και 32 ήρθαν οι εγγραφές. Θα το ξανακάνουμε λοιπόν άλλη μια φορά. Το σβήνω. Πατάω το Start Auto Update και περιμένουμε να δούμε αν τώρα στο 1.10, 1.11 και 48 είναι η σχετική ενημέρωση. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Όπως βλέπετε, έγινε η σχετική ενημέρωση νωρίτερα, στο 1.11 και 34. Να δούμε αν θα επαναληφθεί στο 1.10, 11 και 40. Έγινε, βλέπετε. Άρα λοιπόν τώρα
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά και να κάνουμε τις επόμενες ενεργείες μας. Ελπίζω να βρήκατε αυτό το αρχείο και αυτή την ενημέρωση και την παρουσίαση χρήσιμη και αν σας άρεσε, κάντε subscribe για να βλέπετε περισσότερα τέτοια αρχεία.